Η Αγγλία πέτυχε τον απόλυτο ευνηδιασμό απέναντι στην Ουκρανία, παίρνοντας την πρόκριση στους ημιτελικούς του Euro 2020, οι οποίοι όπως και ο τελικός θα φιλοξενηθούν στο Wembley. Τα τρία λιοντάρια συνέτρεψαν τους Ουκρανούς με 4-0 στο Ολυμπικό της Ρώμης και θα παίξουν στις 7 Ιουλίου με τη Δανία στο μεγαλοπρεπές γήπεδο του Λονδίνου για μια θέση στον τελικό της 11ης Ιουλίου. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε ιστορία. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε ένα τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επομένως, δεν είναι τόσο μεγάλη πίεση για αυτή την ομάδα. Είναι μια άλλη πρόκληση που έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν. Και αυτή τη στιγμή στέκονται στο ύψος των περιστάσεων αυτών των προκλήσεων. Η εκπληκτική Δανία, με μια πορεία που θυμίζει εκείνη του 1992 που την έφερε ως την κορυφή της Ευρώπης, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Euro 2020, αποκλείοντας την Τσεχία. Οι Ερυθρόλευκοι του Ευρωπαϊκού Βορρά προκρίθηκαν και τέταρτη φορά στις 4 καλύτερες ομάδες της κορυφαίας υπηρετικής διοργάνωσης. Έχουμε ένα στυλ παιχνιδιού που μας αρέσει, με ένταση, και θέλουμε να βγούμε μπροστά αλλά και να υπερασπιστούμε πολύ γρήγορα και επιθετικά. Και χρησιμοποιούμε πολλούς παίκτες. Αλλάζουμε, χρησιμοποιούμε τους 5 αναπληρωματικούς στα παιχνίδια μας για να διατηρήσουμε την ένταση ψηλά. Νομίζω ότι σήμερα μας έλειψε αυτή η ένταση. Έτσι πλέον έχουν διαμορφωθεί και τα ζευγάρια των ημιτελικών. Ο πρώτος αγώνας μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας θα διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου και ο δεύτερος μεταξύ Αγγλίας και Δανίας στις 7.